Μάλιστα, ένα μικρό προβληματάκι στο χορηγό της στήλης. Θα το δούμε μετά. Στο κλείσιμο. Έχουμε Δέσποινα Σβουρδάκου μαζί μας. Θα συζητήσουμε πολλά θέματα. Μέτρα πρόληψης. Είχαμε προσφάτως φυσικά και το περιστατικό με τον οδηγό ταξί. Ναι, ναι. Και θέλουμε να δούμε καλησπέρα, διάφορα. Γιώργο. Καλησπέρα, Δέσποινα. Να δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε και σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, που βρεθούμε σε έναν ανσασέρ. Που έτσι. Βρεθεί κάποιος σε κάποιους άλλους χώρους που μπορεί να είναι μόνος του. Τι πρέπει να κάνουμε. Σκοτεινός δρόμος, νυχτερινή ώρα. Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με τους επαγγελματίες οδηγούς είναι μια άλλη περίπτωση και πρέπει να το εξετάσουμε διαφορετικά, γιατί έχουν θυματοποιηθεί και άλλοι επαγγελματίες και μάλιστα ένας έχασε και τη ζωή του και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο δράστης. Έχει εξαφανιστεί. Είναι άλλη και το... Η κοινή γνώμη τότε έλεγε για ο δολοφόνος των ταξιτζίδων ναι, κτλ. Ναι. Βεβαίως. Είναι και μάλιστα και σε άλλα περιστατικά που συνέβαιναν στην περιφέρεια τα συνδέανε με κάποιον που ήταν στην Αθήνα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, επειδή υπήρξαν κάποιες επιθέσεις κατά γυναικών, αλλά μου φαίνεται. Δεν είναι και η πρώτη φορά και σε άλλες περιοχές στα βόρεια προάστια κάποιος περίμενε κάτω από μία γέφυρα και πρωινές ώρες που αυτό δεν συνάδει. Συνήθως οι θύτες επιλέγουν βραδινές ώρες έτσι ώστε να μην υπάρχουν μάρτυρες, να μην υπάρχει κόσμος και να είναι πιο εύκολο να θυματοποιηθούν οι γυναίκες. Και να τα δούμε ένα-ένα, τα περιστατικά. Είμαι εγώ επαγγελματίας οδηγός ταξί. Το δούμε ξεχωριστά ναι. αυτό. Πώς μπορώ να προστατευτώ, έχω τρόπους να προστατευτώ. Δεν λέμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να προστατευτώ ενδεχομένως από κάποιον που μπορεί να έχει ένα πιστόλι, έναν άλλο που μπορεί να έχει ένα μαχαίρι. Δεν λέμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να γνωρίζουν οι συναδελφοί μου πού βρίσκομαι. Αλλά είχαμε πει ότι είναι καλό να υπάρχει ένα διαχωριστικό ανάμεσα στον οδηγό και στους πελάτες. Όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, βεβαίως, νομίζω. Έτσι ώστε να μην είναι τόσο εύκολη η θυματοποίησή τους. Γιατί έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις ότι είναι δύσκολο να ξέρω εγώ τι κάνει ο άνθρωπος που είναι πίσω από μένα. Δεν έχω οπτική επαφή. Και έτσι θυματοποιείται οποιοδήποτε. Είτε είναι στο ATM που πάει να σηκώσει χρήματα, είτε περπατάει στον δρόμο και είναι ο άλλος πίσω και δεν τον έχει δει. Όποιος είναι στην πίσω πλευρά από μένα. Λογικό είναι να μπορεί να κάνει κάποιες πράξεις οι οποίες θα είναι κατά εμού και δεν θα μπορέσω να προλάβω να αντιδράσω, διότι δεν έχω οπτική επαφή. Εκεί πρέπει λίγο να έχω το νου μου, να βλέπω κι αν ο άλλος θέλει, έχει... Θα μου πεις πώς γίνεται εγώ να προνοήσω, να δω το προφίλ του άλλου. Αν έχει πάρει ναρκωτικές ουσίες... και είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών που έχουμε πει ή αλκοόλ, καλό είναι να μην... Να τον αποφύγει. Ναι, να τον αποφύγει, να μην μπει. Ή πολύ βραδινές ώρες. Δεν ξέρω αν είναι καλό να πηγαίνεις κάποιον πελάτη τέτοιες ώρες. Γιατί μπορεί να σπάει σε ένα μέρος που είναι απόμερο, μοναχικό και να σου κάνει κακό. Έλα, δύσκολο να σε ληστέψει, αυτό να σου αφαιρέσει τη ζωή. Για έναν επαγγελματία να πει, ας πούμε, δεν κάνω... Εντάξει, αν είναι ιδιοκτήτης του ταξί, μπορεί να πει είναι δεν δύσκολο, κάνω. Γιατί πάνε οι άνθρωποι για το μεροκάματο. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί είχαμε και άλλη περίπτωση με ταξιτζίδες, κάπου εκτός Αθηνών, μου φαίνεται, όπου για λίγα ευρώ έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος και τον σκότωσε. Μάλιστα, μου φαίνεται ήταν αστυνομικός, τον σκότωσε για 200 ευρώ. Πόσο έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος. Και ήταν οικογενειάρχης, είχε οικογένεια, παιδιά. Λοιπόν, άραγε είναι στην κόκκινη γραμμή οι επαγγελματίες. Οδηγοί. Αυτοί που είναι οδηγοί. Είναι θυματοποιούνται εύκολα. Θυματοποιούνται, ναι, και είναι η απουσία των προστατών. Και, δηλαδή και να θες να ζητήσεις βοήθεια, δεν είναι εύκολο και δεν είναι και άμεση βοήθεια. Οπότε εκεί τι θα κάνεις απέναντι σε ένα μαχαίρι, σε ένα όπλο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί βρίσκεσαι και σε μειονεκτική θέση, κάθεσαι, είσαι στο τιμόνι. Είναι κάποια πράγματα που βοηθάνε πολύ στη θυματοποίηση των επαγγελματιών, των οδηγών. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και τις άλλες περιπτώσεις. Πέρα κατά γυναικών, όχι κατά οδηγών ταξί. Επιθέσεις κατά γυναικών. Άλλες περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν ταξί. Θύματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είδαμε και το χορηγό λοιπόν αυτής της στήλης, αυτού του ενθέτου εδώ στις δημοσκοπήσεις. Να δούμε και τις άλλες περιπτώσεις που έχουμε όμως, Δέσποινα, σχετικά
με τα μέτρα πρόληψης για να μην πέσουμε θύματα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις βασικά. Ναι, ό,τι έχει να καθημερινές κάνει, όμως. Καθημερινές, με τις γυναίκες, γιατί είχαμε κάποια κρούσματα επιθέσεων κατά γυναικών. Καλό είναι η γυναίκα λίγο να είναι υποψιασμένη όταν κυκλοφορεί στον δρόμο, ας είναι και πρωί, ας είναι και μεσημέρι, φυσικά το βράδυ πολύ περισσότερο, εννοείται, γιατί η νύχτα βοηθάει τους δράστες. Και έχουμε πει το εξής, ότι προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα για να αποφύγω τη θυματοποίησή μου, έτσι ώστε να μην είμαι εύκολο θύμα, παύλα, στόχος. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε για μία άλλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι στο μυαλό τους σκέφτονται να στήσουν νέδρα σε ένα ανυποψίαστο θύμα και περιμένουν να περάσει κάποια γυναίκα για να της ασκήσουν σωματική βία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εγώ τι πρέπει και τι μπορώ να κάνω. Πρώτον, καλό είναι να έχω το κινητό στα χέρια μου, έτσι ώστε να μπορώ να καλέσω βοήθεια αν είναι εφικτό. Δεύτερον, δεν ακούω μουσική. Έχω όλες τις αισθήσεις μου ενεργές. Δεν είμαι αφηρημένη, δεν έχω μουσική. Λοιπόν, κοιτάζω ποιος είναι δίπλα μου, ποιος είναι πίσω μου. Αν κάποιον τον βλέπω ότι είναι πολύ κοντά μου, πολύ κοντά σε μένα, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Μπορεί να μας ασκήσει σωματική βία. Είτε για να μας αρπάξει την τσάντα, είτε για να μας κάνει κακό, να μας κακοποιήσει. Καλό είναι, Δέσποινα, να μην υπερεκτιμάμε και τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, βεβαίως. Βλέπω πολλές γυναίκες που λένε, εντάξει, δεν θα μου συμβεί κάνω, εμένα θα δείξω, ή και αν γίνει, ναι, αυτό θα μπορώ, ναι, να απαντήσω οτιδήποτε. Ναι, όχι. Δεν είναι αυτό στα πραγματικά πλαίσια. Πάντοτε ο άντρας είναι πιο δυνατός από τη γυναίκα τις περισσότερες φορές. Και καλό είναι να μην υποτιμάμε τις δυνάμεις του άλλου. Απ' την Έχεις άλλη κάνει όμως, και συγκεκριμένες ομιλίες και βεβαίως στον Ασπρόπυργο. Και στον Ασπρόπυργο για τα και στον Ασπρόπυργο ζητήματα. Και σε άλλες δήμους. Έχουμε κάνει διαλέξεις, λοιπόν, και μέτρα πρόληψης για να αποφύγει η γυναίκα τη θυματοποίησή της. Μέσα σε αυτά είναι πολύ, αυτό που είπες εσύ πολύ σωστά. Μην υπερεκτιμώ τις δυνατότητές μου, τις ικανότητές μου και υποτιμώ τον άλλον. Ένα. Δύο. Εάν μπορώ να κάνω αυτοάμυνα, είναι πολύ καλό. Πρώτον, για την ψυχική μου δύναμη και για τη σωματική μου, ας το πούμε, ακεραιότητα. Αλλά και πάλι δεν υπερεκτιμώ τις ικανότητες τις δικές μου και δεν υποτιμώ τον άλλον. Καλό είναι όμως να γνωρίζω αυτοάμυνα με δάσκαλο, με προπονητή, ο οποίος είναι σοβαρός και δεν κοιτάζει να μου κάνει οικονομική αφέμαξη, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, ό,τι έχει να κάνει όταν περπατάω στο δρόμο, καλό είναι να πηγαίνω στη μέση του δρόμου και όχι πάνω στο πεζοδρόμιο, διότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να μου έχει στήσει ενέδρα, να με περιμένει σε μία είσοδο πολυκατοικίας, όπου εγώ δεν έχω οπτική επαφή, δεν μπορώ να δω αν στην πόρτα εκεί υπάρχει κάποιος κρυμμένος, και αφού περάσω, να με φημώσει, να μου κλείσει το στόμα και με τη βία να με πάρει προς το εσωτερικό της πολυκατοικίας. Και εκεί θα έχω όντως πρόβλημα. Έτσι γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις κατά γυναικών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξανασυζητήσουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα διαχρονικό, η βία κατά γυναικών. Πραγματικά. Από αγνώστους, όχι. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε θερμά. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Την Πέμπτη ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στη Δημοσκοπία.